Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το σχέδιο νόμου «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής διοίκησης». Στην επί της αρχής ψηφοφορία υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και στην ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σειρά διατάξεων, έγιναν αποδεκτά επίσης κατά πλειοψηφία. Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων για το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αλλά και για ζητήματα διαφθοράς. Σε εξέλιξη είναι στην Βουλή συζήτηση του Διυπουργικού Πολυνομοσχεδίου, το οποίο θα ψηφιστεί αύριο. Στη συζήτηση υπάρχουν πολλές στιγμές έντασης καθώς υπάρχουν σημεία τριβής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις για την κυβερνησιμότητα σε δήμους και περιφέρειες και την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Επιπλέον, υπάρχει διάταξη που οδηγεί σε παραίτηση την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου. Διακρίνω, κύριε Τσίπρα, στις τελευταίες σας εμφανίσεις ως πρόεδρος της αντιπολίτευσης, αρχηγός της αντιπολίτευσης, μία ένταση, έναν εκνευρισμό, σαν να μην έχετε βρει ακόμα τον σωστό σας ρόλο. Και τολμώ να πω και μία ασυνέχεια σε σχέση με το κλίμα το οποίο έχω διαγνώσει από τους υπόλοιπους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής ομάδος, της οποίας έχετε την τιμή να προείσταστε. Κοιτάξτε να δείτε. Το να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό και για ιδιοτέλεια προσβάλλει την ετυμιγορία του ελληνικού λαού, ο οποίος με 40% έδωσε σε αυτή την παράταξη τη δυνατότητα να κυβερνήσει τον τόπο. Και εν πάση περιπτώσει, ξεφύγετε επιτέλους από αυτήν την ψυχολογική αντίληψη του δίθεν αδικημένου, ότι τα κάνατε όλα τόσο καλά, ότι η οικονομία πήγαινε λαμπρά, ότι η μεσαία τάξη ευημερούσε, ότι το κράτος λειτουργούσε καλά και για κάποιον δυσεξήγητο λόγο ο ελληνικός λαός σας μαύρησε. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στη χώρα, κύριε Τσίπρα, και γι' αυτό και εμπιστεύθηκαν τη Νέα Δημοκρατία και μας έδωσαν αυτή την εντολή. Τώρα, άκουσα προχθές σε μία τηλεοπτική συνέντευξη την Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σημακοπούλου, για το ίδιο θέμα να λέει «Ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετακλητοί». Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που κάναμε στον αντίπαλό μας. Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που κάνατε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση 4 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε μια ιδιοτέλεια για τους μετακλητούς. Είχε μια ιδιοτέλεια για την οικονομία που διαρκώς λέγατε ότι καταστρέφεται η οικονομία, ότι πέφτουμε στα δράκια, ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Είχε μια ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών που μας είπατε προδότες, αλλά τώρα την εφαρμόζετε. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική που ασκήσατε και η κριτική για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, αλλά μετά βάλατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της αστυνομίας τις μέρες εκείνες. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική σας στην αντιπολίτευση. Και θα βρίσκομαι εδώ, από αυτό εδώ το βήμα. Καθημερινά μπορεί να σας κάνω τη ζωή δύσκολη, αυτό έχει η δημοκρατία όμως. Για να υπερασπιστώ την αλήθεια και να αντικρούσω αυτόν τον απίθμενο λαϊκισμό που χρησιμοποίησατε και για να καταλάβετε την εξουσία, αλλά και τώρα, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας. Την υποκρισία και τον λαϊκισμό. Μετά την ανάσα που πήραμε με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται σε κανονικές για την εποχή συνθήκες, έρχεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στη χώρα μας από αύριο Πέμπτη. Ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο και οι ειδικοί συνιστούν αποφυγή έκθεση στον ήλιο, δροσερά ντουζ, ανοιχτόχρωμα ρούχα και ελαφριά γεύματα. Πρώτον πυλών είναι νέο κύμα καύσωνα το οποίο αναμένεται να χτυπήσει την χώρα τις επόμενες ημέρες. Σε έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενημερώνει πως την Πέμπτη θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπεται να σημειωθούν στην υπηρετική Ελλάδα,
Με το θερμόμετρο κατά τόπο συνήθηκε 38 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σχεδόν σε όλη την χώρα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς κατά τόπους. Το Σαββατοκύριακο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά από τις καιρικές συνθήκες. Στην περίοδο του καύσωνα, καλό είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με την υγεία τους και παίρνουν κάποια φάρμακα, να αποφεύγουν να κυκλοφορούν και κυρίως από τις 10 μέχρι τις 3 που είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες και να κάθονται στο σπίτι και όταν χρειάζεται μόνο τις απογευματινές ώρες. Πώς προφυλασσόμαστε? Φοράμε τα γυαλιά, φοράμε καπέλα, έχουμε μαζί μας νερό, πίνουμε πολλά υγρά, τρώμε συχνά γεύματα, ελαφριά, αποφεύγουμε το υνόπνευμα και φυσικά όταν είμαστε σε κάποια θεραπευτική αγωγή, κάποιος ο οποίος πάσχει από χρόνια φρικτική πνευμονοπάθεια, πάσχει από υπέρταση, ζαχαρόδια τύπου 1 ή 2, καλό είναι να επικοινωνεί με τον γιατρό. Γιατί πολλές φορές φάρμακα όπως είναι τα διουρητικά ρίχνουν την πίεση με αποτέλεσμα να έχουμε αισθήματα ζάλης, ναυτίας και φυσικά κάποια προβλήματα. Υπάρχουν κάποια έτσι πρώτα συμπτώματα, είπατε κάποια ναυτία που μας είναι ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να πάμε στον γιατρό? Λοιπόν, το πρώτο συμπτώμα είναι αίσθημα έντονος πονοκέφαλος, αίσθημα ζάλης, ναυτία, ταχυπαλμία, ταχύπνια, πτώση αρτηριακής πίεσης. Τα πρώτα συμπτώματα. Όταν όμως τώρα πέσουμε στο άλλο, το σύνδρομο θερμοπληξίας, εκεί πραγματικά τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε πυρετό πάνω από 40,5, ταχύπνια, ταχυκαρδία, δεν υπάρχει εφίδρωση τόση αρτηριακής πίεσης, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με το περιβάλλον και με τους συνανθρώπους μας, λίθαργος και μπορεί να έχουμε και κόμμα. Αυτές είναι οι βαριά καταστάσεις, οι οποίες πρέπει... Η χρήση κλιματιστικού, κάποιοι σε μεγαλύτερη ηλικία ενδεχομένως φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το κλιματιστικό, επιβάλλει το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό στη φάση, δηλαδή στην περίοδο καύσωνα, ναι. Καλό είναι και οι ηλικιωμένοι. Τα παιδιά καλό είναι να έχουμε ένα περιβάλλον που είναι πιο δροσερό. Θα έχουν το δεκάθετο δηλαδή ο ενήλικας μέσα στο σαλόνι και το κλιματιστικό σαλόνι σε έναν άλλο χώρο όπου να δροσίζεται. Το ίδιο και με τα παιδιά και κυρίως τα βρέφη. Στο πλευρό του κτηνοτρόφου που κάει και ολοσχερός η μονάδα του την ημέρα των εθνικών εκλογών, βρίσκεται ομάδα αγροτών δίνοντάς του χέρι βοήθειας. Τις τελευταίες ημέρες προχώρησαν σε μια αξιέπαινη πράξη, συγκεντρώνοντας ζωοτροφές ως πρώτο βήμα στήριξη στον αγώνα επιβίωσης που δίνει ο συνάδελφός τους. Ήταν 7 Ιουλίου όταν κτηνοτροφική εγκατάσταση ακριβώς έξω από το χωριό Βατερό Κοζάνης κάηκε ολοσκερός. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υπολόγιστες ζημιές με αποτέλεσμα η αγροτική οικογένεια που την έχει να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Περνάτε ακόμα μια τεράστια περιπέτεια, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ και πόσο καιρό έχει συμβεί το περιστατικό αυτό? Ένα μήνα, 7 Ιουλίου. Την ημέρα των εκλογών είχε καεί. Την ημέρα των εκλογών, ναι. Εξεκίνησε λοιπόν μια φωτιά, μια περιοχή, η οποία έχει κάψει όλη την εγκατάστασή σας. Τα πάντα. Πόσο υπολογίζετε τη ζημιά περίπου, σε τι μέγεθος? Δεν μπόρεσα ακόμα να την κοστολογήσω. 150.000 ή 200. Είναι η ζημιά και στην εγκατάσταση, είναι και η απώλεια από τα χρήματα που θα βγάζατε αν δουλεύατε κανονικά. Ναι, διαφυγούν τα κέρδη. Ναι. Έχω χάσει πολλά λεπτά. Αυτή τη στιγμή, πού είναι η διαδικασία για να εντοπιστεί ακριβώς πώς είναι περιστατικό, τι συνέβη, να πάρετε την αποζημίωσή σας? Αυτή τη στιγμή περιμένουμε η πυροσβεστική να πάει τον φάκελο σε κάποιον εισαγγελέα να την αναλάβει. Mm-hmm. Και να μας πει το OK τι πρέπει να κάνουμε, να χαλάσουμε. Το πρόβλημα μου τώρα είναι τα ζώα έξω, είναι έτοιμα να γεννήσουν και δεν έχω που να τα βάλω. Mm-hmm. Στο έλεος του Θεού είναι. Στο σημείο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης βρέθηκε σήμερα ομάδα αγροτών. Είχαν συγκεντρώσει υλικό για να το προσφέρουν στην οικογένεια.
Έτσι θέλουν να τους βοηθήσουν και να σταθούν στα πόδια τους. Παράλληλα, κάνουν κάλεσμα σε συναδέλφους τους αλλά και στους πολίτες της περιοχής να βοηθήσουν με ποιο τρόπο μπορούν. Ελληνίδες, Έλληνες, είναι εύκολο όλοι μαζί να μπορούμε να ξαναφτιάξουμε το φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο από το Βατερό. Δεν παθαίνει κανένας τίποτα εάν βοηθήσουμε όλοι από λίγο. Κάνω έκκληση στους τριφυλοπαραγωγούς από τον Πολύμηλο μέχρι τον Πεντάλοφο και από τις Πρέσπες μέχρι το Λιβαδερό, όλοι να προσφέρουν από μία μεγάλη μπάλα τριφύλι για τον συνάδελφο που καταστράφηκε. Κάνω έκκληση λοιπόν στους αγρότες οι οποίοι έχουν προϊόντα αγροτικά όπως είναι και στάρια, καλαμπόκια και ξέρω εγώ, να συγκεντρώσουμε 50 τόνους ζωοτροφές για τον φίλο και συνάδελφο. Κάνω έκκληση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα καταθέσουμε ένα αριθμό λογαριασμού στην τράπεζα για να μπορούμε να βάλετε ο καθένας ό,τι μπορείτε για να στήσουμε αυτόν τον στάβλο ο οποίος θα στοιχίζει γύρω στα 50 με 60 χιλιάρια. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εγώ δεν θα σταθώ στα το τι θα κάνει ο κλάδος μεταξύ μας, δηλαδή τις βοήθειες αυτές, αυτό είναι εξυπακούεται. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις των υπηρεσιών και κυρίως στον φορέα, τον ασφαλιστικό φορέα, τον ΕΛΓΑ, ο οποίος αποζημιώνει ένα μικρό ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου και όχι στα κτηριακά, με την δικαιολογία ότι θα έπρεπε να καούν τουλάχιστον 500 στρέμματα. Τι μας προτείνουν δηλαδή, να κάψουμε και άλλα προκειμένου να έρθει ο ΕΛΓΑ να επιληφθεί του θέματος. Άλλωστε, ο ΕΛΓΑ είναι ένας ασφαλιστικός φορέας ο οποίος χρηματοδοτείται από εμάς. Δεν μας κάνουν χάρη. Σίγουρα όποιος συνάδελφος χρειαστεί τη βοήθειά μας θα είμαστε δίπλα του. Όχι ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό που κάνουμε. Η πολιτεία πιο πολύ θα πρέπει να σκύψει τα προβλήματά μας, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος. Ο ΕΛΓΑ, η περιφέρεια να βοηθήσουν λίγο. Ο συνάδελφος έπαθε μια ολική καταστροφή. Από εκεί και πέρα τι να λέμε. Και ειδικά η προβατοτροφία σήμερα με τις τιμές που επικρατούν στο γάλα και στα αρνιά είναι τελειωμένοι όλοι. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, θα προσφέρουμε. Έφερα και εγώ μερικά τριφύλια από τη Σκήτια, από συνάδελφους κτηνοτρόφους, δεν είναι όλα δικά μου. Είναι από τον Κοσμίδη, τον Κώστα, τον Πανιτσίδη τον Πλάτων, τον Πανιτσίδη τον Κώστα, τον Διαματίδη τον Στάθη και τον Βαχτσεβάνο τον Ιωάννη. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο για το Σύλλογο. Βλέπετε ότι ο Σύλλογος λειτουργεί. Γι' αυτό όταν λέμε ότι θέλουμε συμμετοχή στο Σύλλογο, να έρχεται ο κόσμος. Όταν καλούμε Γενική Συνέλευση ή οτιδήποτε για τα προβλήματα του κλάδου, να έρχεται ο κόσμος. Όχι, τραβούν όλη την ουρά τους απ' έξω και είναι πέντε χαϊβάνια μπροστά και πάμε. Να έρχονται όλοι και η συλλογικότητα θα αποδώσει. Φαίνεται και από τις ζωοτροφές και από την κίνηση του κόσμου. Επιπλέον δόθηκε ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορούν όσοι το επιθυμούν να βοηθήσουν την οικογένεια που επλήγει από την πυρκαγιά. Την ένταξη ενίσχυσης της δημιουργίας 7 τουριστικών επιχειρήσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Η δράση προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη υπεγράφει η ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της πράξης ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πράξη με συνολικό προϋπολογισμό 1.087.000 ευρώ αφορά στη δημιουργία 7 τουριστικών επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια, είναι βασική προτεραιότητα του επιχειρησιακού προγράμματος η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κυρίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και της ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Η δράση της ενίσχυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, που αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η διαχείριση των δράσεων ενίσχυσης, της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Η δράση θα υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3, βελτίωση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων γιόρτασε η πόλη της Κοζάνης τον Άγιο Νικάνορα στον ομώνυμο Ιερό Ναό. Είναι ο Άγιος προστάτης των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών και των κτηνοτρόφων. Τον τιμούν και σέβονται το Ιερό Μοναστήρι του, προσκύνημα του τόπου μας, στη Ζάβορδα. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε χθες το απόγευμα, χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Με την παρουσία πλήθους πιστών τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορα στην Κοζάνη. Οι εκδηλώσεις έγιναν χωροστατούς του Μητροπολίτη Σερβίου Κοζάνης Παύλου. Οι εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό ολοκληρώθηκαν σήμερα με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Thank you.
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι Άγγελοι της Γης», ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Αναπηρία Εορδές διοργανώνει μουσική εκδήλωση την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών στην Πτολεμαΐδα. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες του Κέντρου Φροντίδες Παιδιών ΑΜΕΑ. Παρασκευή 9 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ, στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών, ο Σύλλογός μας διοργανώνει μια πολύ όμορφη παράσταση, μια συναυλία θα έλεγα, μια μικρή συναυλία με καλλιτέχνες από τη Βέρεια, που είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν είναι της περιοχής για να μας γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά μάθανε για μας και έρχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μάλιστα βάζουν και από την τσέπη τους χρήματα, προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε για να κρατήσουμε το κέντρο Φροντίδας ανοιχτό. Μια μουσική παράσταση η οποία ονομάστηκε «Οι Άγγελοι της Γης» και αφορά τα παιδιά με αναπηρία. Μια παράσταση που αφορά όλο τον κόσμο, γιατί θα ακουστούν τραγούδια που ερμηνεύσανε ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Χαρούλα Αλεξίου, αλλά ο Θανάσης Παπακουσταντίνου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Παντελής Θαλασσινός. Δηλαδή μια ποικιλία ακουσμάτων που αφορά όλο τον κόσμο, τραγούδια τα οποία έχουμε σιγοτραγουδήσει κάποια στιγμή όλοι μας. Καλώ όλους τους κατοίκους της περιοχής με την συμβολική τιμή των 3 ευρώ να στηρίξουν κυρίως την δουλειά αυτών των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα το τερπνών μετά το ωφελείμου να μαζευτούν κάποια χρήματα για το κέντρο Φροντίδας, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε αυτή τη χρονιά κάποια μεγάλη εκδήλωση προκειμένου να μαζευτούν χρήματα και έτσι κάνουμε μικροεκδηλώσεις προκειμένου να κρατήσουμε το κέντρο Φροντίδας ανοιχτό τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 20, όταν θα παραδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η μονάδα αυτόνομης διαβίωσης. Παρασκευή λοιπόν 9 Αυγούστου. Η ώρα 9 το βράδυ στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών. Και θα ήθελα, μια που μου δίνετε την ευκαιρία κύριε Μαυρίδη, και να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε την προσπάθειά μας, τις προσπάθειές μας διαχρονικά, να κάνω και μια έκκληση στον Δήμο Εορδέας. Θα ήταν καλό αλλά και για το Δήμο αλλά και για τον κόσμο να καθαρίσουν λιγάκι εκεί το χώρο, γιατί πήγα πρόσφατα για να δούμε με τα παιδιά πώς θα στηθεί και όλο, πώς θα γίνει όλη αυτή η εκδήλωση, και πραγματικά μείναμε έκπληκτοι. Δηλαδή υπάρχει νομίζω η δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια όμορφα πράγματα στην πόλη. Ας το κάνουμε, ας ξεκινήσουμε από τώρα. Η εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει το πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού στην Πτολεμαΐδα. Οι καταγγελίες προς το Δήμο αρκετές, δίχως όμως ανταπόκριση όπως φαίνεται, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση της κατάστασης. Μπίκος Γρηγόριος. Μπίκος Γρηγόριος, λέγουμε. Κύριε Γρηγόρη, τι έγινε εδώ στο πάρκο? Απλά κύριε Παπρίδα, σας κοντά στο σταθμό. Έχω εδώ 77 χρόνια εδώ που μένω εδώ. Από τη μέρα που έγινε ο κόμβος αυτός εδώ, έχει εγκατεληφθεί, λες και είναι άλλη περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα απλό. Περνάνε καθημερινώς ξένοι που περνάνε, από Βέρεια, Τα αυτοκίνητα τα διερχόμενα, λέτε. Σταματάνε εδώ και μου λένε, κύριε, με συγχωρείτε, από πού μπορώ να πάω για τη Βλάστη, πού μπορώ να πάω για το κέντρο? Τους έχω πει χιλιάδες φορές. Βάτε μια πινακίδα να είναι προς κέντρο, Βλάστη, Αναράχη, Εμπόριο. Λέτε δεν έχει σήμανση δηλαδή? Καμία σήμανση. Και, και είμαστε στον περιφερειακό. Α, μπράβο. Τους έχω πει. Φέρτε με λάστιχα, δεν θέλω τίποτα άλλο, γιατί ξέρω όλα τα νερά εγώ εδώ. Να πάρω και να τα, όπως έχω εγώ εδώ τα μπέκ, τα βλέπετε τα δικά μου εδώ. Όλα αυτά. Να τα ποτίζω εγώ. Δηλαδή το λάστιχο εδώ πέρα το έχετε βάλει εσείς? Εγώ δικό μου είναι το λάστιχο. Δικό μου και είδα και με τον βγάλαν. Ορίστε, να το. Να το. Να το. Το έβγαλε. Το αφαιρέσανε. Ήρθαν και τα αφαιρέσανε και πήγα σήμερα στη ΔΙΑΠ. Συγχαρητήρια στα παιδιά της ΔΙΑΠ. Της ΔΙΑΠ, ναι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, εξυπηρετικά παιδιά. Μου λέει, κύριε Μπίκο, τι έγινε? Πρωί-πρωί πήγε, η ώρα 8. Λέω αυτό και αυτό. Μα είναι δυνατό, μου λέει. Εμείς εντολή δεν δώσαμε. Ποιος είδε και το έκανε? Λέω, δεν ξέρω, βρήκανε ποιος το έκανε οι άνθρωποι. Ποιος είδε και έκανε? Άρα, εσείς τώρα από μόνος σας θέλετε να ποτίζετε εδώ τον καζόν, τον πάρκο, να το φροντίζετε? Τον καζόν, τον πάρκο να το ποτίζετε, το βλέπεις, κοίτας. Πάρε εδώ. Ναι, βλέπω το σημείο που εσείς ποτίζετε. Και κοίταξε το σημείο το εκεί. Το άλλο το μακρύτερο είναι ξεραμένο. Άμα είναι και δεν έχουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που χρειάζεται ο Δήμος, αυτή είναι η δουλειά του Δήμου. Ας τα ρίξει τη σημαία του να τελειώνουμε. Η τεχνική υπηρεσία πρέπει να τους κάνει. Εδώ. Όταν κάναν τη ράμπα αυτή εδώ, ελάτε να δείτε εδώ, από εδώ. Αυτή η ράμπα εδώ είναι για τους αναπήρους. Αν είναι δυνατόν ένας ανάπηρος εδώ με το καλό να ανέβει. Λέτε ότι έχει ανηφόρα. Τους είχα πει τότε, ρε παιδιά, αφού είναι για τους αναπήρους, φτιάξτε
που κάναμε. Ο κάδος αυτός. Αυτή είναι η τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, είχα πει τότε στον εργολάβο, κάνε εδώ μέσα παρακαπτήριο. Μια εσοχή για να μπαίνει ο κάδος. Το κάνα τα παιδιά. Εγώ το θέλω μπροστά στο σπίτι, δεν έχω πρόβλημα για το πλένω. Λοιπόν, το κάνα τα παιδιά. Ήρθε η τεχνική υπηρεσία, λέει, ποιος έδωσε την εντολή. Λέει, από εδώ ο κύριος μας είπε, δεν μας πειράζει. Όχι, λέει, κλείστε το. Και πάει το κάδο να πάει στον δρόμο. Τώρα εσείς τι ζητάτε, τι ζητάτε τι από, ζητάω. Το Δήμο, να προσέχει λίγο το πάρκο. Ζητάω λίγο ο Δήμος να ρίξει λίγο το βάρος. Έχει ακριβώς 8 χρόνια για να κλαδέψουν τα δέντρα αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, έλα τώρα να δεις. Βλέπεις εκεί το Πεύκο. Καλά που δεν σκότωσε άνθρωπο. 20 μέτρα Πεύκο έπεσε, έπεσε πάνω στο άλλο το δέντρο, ευτυχώς περνούσε αυτοκίνητα. Έσπασε στην πρόσφατη κακοκαιρία. Άπρα. Τώρα είναι έτοιμο αυτό εδώ. Έλα λίγο τράβηξε το, κύριε Μαυρίδη. Τους πήρα τηλέφωνο επανειλημμένος, τους λέω, αυτό, είναι έτοιμο. Να πέσει το δέντρο. Και καθημερινώς περνάνε από εδώ, τα παιδιά, οι μπακετάδες, τα παιδιά, ξέρεις, για το μεροκάματο. Να βες, κοίταξε εδώ, έτοιμο είναι. Εδώ. Άρα, να δώσει προσοχή ο Δήμος. Να δώσουν λίγο, ναι, λίγο βάρος εδώ, διότι είναι ένα μέρος, ένας κόμβος, ο οποίος περνάνε πάρα πολύ ξένοι, βλέπουν κάτι και να μην βλέπουν αυτά τα χάλια. Εγώ που είμαι πολίτης, στο Λεμαϊδούς τα βλέπω και ντρέπομαι. Και ντρέπομαι. Αν είναι, μην τα κάνει γκαζόν. Ας τα κάνει τσιμέντο μέσα να τελειώνουμε. Ναι, τα φυτέψαμε πράσινα. Τώρα ένα πράγμα έχω να πω. Λοιπόν, θα δώσω ένα μήνυμα τον κύριο Πλακετά. Τον καινούριο δήμαρχο. Ναι, όταν θα αναλάβει, θα κοιτάξει να δει ποιου θα έχει συνεργάτες για πράσινο, για καθαριότητα, για αυτό. Όχι να περνάμε την ώρα μας και το μήνα μας και να λέμε ναι, είμαι αντιδήμαρχος. Αυτή η δουλειά θα είναι τρέξιμο. Αλήθεια είναι. Καταλάβεις. Εδώ. Πήγα στην τεχνική υπηρεσία. Βλέπεις. Το σπάσιμο στο πεζοδρόμιο. Λέει το ξέρουμε. 1,5 χρόνο είναι η τεχνική υπηρεσία. Έχεις και μαζί του σπάρει εδώ, ξέρεις. Λοιπόν. Λέει το ξέρουμε. 1,5 χρόνο. Δεν είστε. Πάρτε όλα να τα δεις. Η δοκιμαστική τομή που έκαναν οι αρχαιολόγοι κάτω από τα χαλάσματα ενός σύγχρονου σπιτιού που κατεδαφίστηκε πρόσφατα από τη ΔΕΗ για να προχωρήσει η διάνοιξη του ορυχείου στην Μαυροπηγή Κοζάνης έκρυβε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μόλις άρχισαν να απομακρύνουν τσιμέντα και άλλα μπάζα από τα θεμέλια του σπιτιού αποκαλύφθηκε ένα λακοειδής τάφος με πλούσια κτερίσματα. Ο τάφος προς έκπληξη των αρχαιολόγων εντοπίστηκε ασύλλητος και αδιατάρακτος από τη σύγχρονη δόμηση. Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαίτερα την ανασκαφική ομάδα δεν είναι τόσο ο τάφος όσο το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο υπεύθυνη της ανασκαφής και προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης Αρετή Χονδρογιάννη, η νεκρή που βρέθηκε στον τάφο είναι τοποθετημένη σε μια περίτεχνη χάλκινη νεκρική κλίνη που διατηρείται σε άρρηστη κατάσταση, ενώ τα χάλκινα στοιχεία του κρεβατιού φέρουν στοιχεία διακόσμησης και εικονογραφίες που θα φανούν στο σύνολό τους κατά τη συντήρησή τους. Η χάλκινη κλίνη που διατηρείται στο σύνολό της θεωρείται σπάνια για τον βορειοελλαδικό χώρο και μοναδική ως ακέραιο αντικείμενο για το σύνολο του ελλαδικού χώρου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα αρχαιολογικά δεδομένα. Επίσης, το έβριμα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την επίπλωση της περιόδου, το εξελιγμένο επίπεδο της μεταλλοτεχνίας, αλλά και για τα ταφικά έθιμα και την κοινωνική διαστρωμάτωση του οικισμού στον οποίο ανήκει η ταφή. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Επιτυχία σημείωσε το αντάμωμα των απανταχού ελατιωτών που διοργάνωσε για μια χρονιά ακόμη ο Αθλητικός Σύλλογος Έλατος. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με πλούσιο καλλιτεχνικό και αθλητικό πρόγραμμα και θα διαρκέσουν μέχρι το 15 Αύγουστο. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το αντάωμα των απανταχού ελατιωτών το Σάββατο. Μια παρέα να πει και να γλεντήσει και να περάσει ωραία. Η εκδήλωση διοργάνωσε ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Έλατος Ελλάδης και το ραντεβού δόθηκε στο σχολείο του χωριού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν διατελέσαντες πρόεδροι της κοινότητας όπως και άνθρωποι που είχαν βοηθήσει το παρελθόν το Σύλλογο στις δράσεις του.
χρονιά για τον Έλατο είναι σημαντική, γιατί στις 28 Οκτωβρίου κλείνουμε 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Έτσι αντράξαμε την ευκαιρία να βραβεύσουμε τους διατελέσαντες προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπει για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο χάρι πυρκαγιών που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό έχει θέσει σε ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτός είναι ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε για αύριο 5η 8 Αυγούστου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές: Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κύθυρα, Λακωνία, Ηλία και Αχαΐα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται το άνομα φωτιά στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο που θα διαρκέσει 31 Οκτωβρίου. Στρώμα ή MediaStrom. MediaStrom φυσικά. Αποκτήστε ένα στρώμα κορυφαίας ποιότητας με έκπτωση έως 50%. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα. Και στρώμα Advanced Care μόνο 599 ευρώ. MediaStrom Ευκολίδης. Γκέρτσο 60 στην Κοζάνη. Velvita. 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 Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ροδάκινο Βελβετού Δήμητρα. Διαχρονική ποιότητα στην ιστορία του χρόνου. Μυρωδάτο. Ζουμερό. Πεντανόστιμο. Ζητήστε το. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.